Ορκίζομαι, ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να είμαι πιστός στην πατρίδα. Νέα εποχή για το Δημοχανείον που από την προσεχή Δευτέρα αλλάζει και επίσημα χέρια, με τα ενία να αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Ιμανδυράκης και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που ορκίστηκε χθες να είναι πλήρως ανανεωμένο. Για πρώτη φορά στα τοπικά χρονικά, η τελετή ορκομοσίας πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό χώρο και μάλιστα με πολλούς συμβολισμούς. Σηματοδοτεί καταρχάς την επαφή του κόσμου ξανά με την ίδια την εκλογική διαδικασία, με τον τύπο αλλά και την ουσία που είναι η ορκομοσία και τη δέσμευση όλων των εκλεγμένων και εμένα προσωπικά ότι θα εργαστούμε χωρίς αποκλεισμούς με διάθεση συνεργασίας για το καλό των Χανίων. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, ο νέος Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ιμανδυράκης τόνισε ότι θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία, την υιοθέτηση καλών πρακτικών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε, να συνενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε ξανά το Δήμο Χανίων σε ένα μητροπολιτικό επίπεδο, το οποίο θα έχει αναφορά όχι μόνο το νομό, την Κρήτη και τη χώρα, αλλά το σύνολο της Μεσογείου και της Ευρώπης. Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια της νέας δημοτικής αρχής. Είναι για μας κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο θα δώσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ενότητα που απαιτείται για να πάρουμε γενναίες αποφάσεις σε σημαντικά θέματα που ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες το Δήμο Χανίων. Ο απερχόμενος Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, παραδίδοντας τα ενία του Δήμου στον Παναγιώτη Ιμανδυράκη, τόνισε την ανάγκη συνέχισης του έργου που άρχισε επί θητείας του. Ταυτόχρονα έχουμε και την παράδοση ενός πολύ σημαντικού έργου, το οποίο παραδίδει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, ενός έργου το οποίο ζητάει συνέχεια. Έχουμε με πολύ κόπο καταφέρει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα για τα Χανιά και αυτό το άλμα χρειάζεται συνέχεια και χρειάζεται ολοκλήρωση. Η νέα Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά της τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, με τον Παναγιώτη Ιμανδυράκη να έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν σε θέσεις κλειδιά. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε σε 4 χρόνια να παραδώσουμε ένα Δήμο καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε και ένα Δήμο για το οποίο θα είναι υπερήφανοι όλοι οι Χανιώτες. Πηγές αναφέρουν ότι για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα προταθεί ο Ευτύχης Δαμιανάκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού θα αναλάβει ο Γιάννης Γιαννακάκης, Οικονομικών ο Τάσος Αλόγλου, Καθαριότητας ο Μιχάλης Τσουπάκης και Κοινωνικής Πολιτικής η Αντωνία Ζερβουδάκη. Σημαντικά πόστα αναμένεται επίσης να αναλάβουν ο Νίκος Χαζηράκης, ο Στέλιος Μιχαηλάκης και ο Γιάννης Νικηφοράκης. Από την παράταξη του Τάσου Βάμβουκα φαίνεται να αξιοποιούνται ο Γιώργος Ξανδρουδάκης και ο Αντώνης Βαρδάκης.